Καλησπέρα. Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020, το βραδινό μας vlog, vlog είναι φρέσκο φτιαγμένο, είναι με τις νέες ρυθμίσεις του ήχου που ελπίζω να σας ικανοποιούν και να τις ακούτε καλά, γιατί παραδέχομαι ότι ξόδεψα πάνω από μία ώρα σήμερα προσπαθώντας να ρυθμίσω το μικρόφωνο ώστε να ακούγεται καλύτερα. Ελπίζω να ακούγεται. Φοράω το και μου έκανε δώρη Μαριάννα το Σάββατο. Μαριάννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε να κάνουμε ένα εξαιρετικό θέμα που μας έδωσε αφορμή γι' αυτό η επιστολή μιας νεαρής φίλης. Γράφει λοιπόν η φίλη. Καλησπέρα κυρία Θέκλα, σας παρακολουθώ πολύ καιρό τώρα και σήμερα μετά από μια πολύ ασχημη μέρα αποφάσισα να σας στείλω. Είμαι η Τάδε, δεν θα πω το όνομά σου. Λοιπόν, 25 χρονών. Νοσηλεύτρια σε ένα πρόγραμμα που ονομάζεται Βοήθεια στο Σπίτι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι πα από σπίτι σε σπίτι ω νοσηλεύτρια. Αγαπώ πολύ τη δουλειά μου. Δουλεύω από τα 14 μου και σήμερα για πρώτη φορά κατηγορήθηκα από μια ανιακή ή ανοική, μήπω είναι όρος, Εξυπηρετούμενη για κλοπή χρημάτων. Ένιωσα απέσια. Δεν μου έχει συμβεί ποτέ τίποτα τέτοιο. Με κοιτούσε με τόσο μίσος, εμένα, που τις έχω προσφέρει πέρα από όσο οφείλω σαν και αγάπη, αμέριστη αγάπη. Δεν μπορώ να το βγάλω από το μυαλό μου και συνέχεια κλαίω. Μου πέρασαν διάφοροι ιδεασμοί και ένα ερώτημα μου γεννήθηκε. Πώς μπορεί κάποιος να διατηρηθεί ψυχικά υγιής όταν γύρω του υπάρχει τόση κακία τόσο μίσος, πώς ανταπεξερχόμαστε, ανταπεξερχόμαστε στην κακία των ανθρώπων. Αν ποτέ βρείτε χρόνο, κάντε ένα vlog που να απαντάει σε αυτό το ερώτημα. Να θεωρητικό δηλαδή, από αυτό μας αρέσουν. Θα σας ήμουν ευγνώμων. Χίλια συγγνώμη για την ενόχληση. Και καλό βράδυ να έχετε και να είστε πάντα καλά και ευτυχισμένοι να χαίρεστε τα παιδάκια σας. Και απάντησα στη φίλη, αγάπη μου, η ανοϊκή έτσι είναι. Τα δικά τους τα παιδιά, το ίδιο τους το αίμα κατηγορούν πως τους έκλεψαν. «Ναι, ξέρω πως αντιδρούν», μου απαντάει η φίλη, «έχω πολλούς μια Απλώ Απλώς όλη μέρα και βλέποντας ειδήσει το ερώτημα έγινε πιο γενικό. Απ' τη μια βλέπεις ανθρώπους να σκοτώνουν ανθρώπους, για μένα είναι αδιανόητο αυτό». Η μία να ρίχνει βιτριόλη στην άλλη. Κάτι δίποδα ζώα να βασανίζουν τετράποδα. Μα πού ζούμε και πώς να παραμείνεις άνθρωπος όταν ζεις εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την Πάσα. Είναι μια Εξαιρετική πάσα για να φτιάξουμε έτσι αυτό το βίντεο, πώς μπορείς να παραμείνεις άνθρωπος και πώς μπορείς να παραμείνεις ψυχικά υγιής και ισορροπημένος όταν βάλεσαι από κακία. Νομίζω ότι και στην απάντηση που έδωσε η φίλη τη σύντομη όταν της έγραψα ότι είναι ίδιον των ανοικών ασθενών να έχουν παραλογισμού και να κατηγορούν ακόμη και τα ίδια του τα παιδιά του έχουν κλέψει τα χρήματά του. Δεν είναι κάτι παράξενο. απάντησε: Ναι, το ξέρω, συμβαίνει, το έχω βιώσει, δεν είναι η πρώτη φορά. Και λέει: Δεν είναι μόνο αυτό, αυτό ήταν μια αφορμή. Γίνονται τόσα κακά πράγματα γύρω μα, τόσε κακέ πράξει, επικρατεί τόση κακία. Και πώ μπορώ να παραμείνω ένα καλό άνθρωπο και να παραμείνω και ισορροπημένο ψυχικά. Γιατί κακία φθείρει η κακή αυθύρι, τη ψυχική υγεία και τη ψυχική ισορροπία των ανθρώπων που δεν έχουν επιλέξει την κακία. Για τους ίδιους που έχουν επιλέξει την κακία είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Είναι μια μεγάλη συζήτηση που έχει να κάνει με τους ανθρώπους που είναι ενσυναισθητικοί, τους έμπαθς, αυτούς που έχουν φιλότιμο, ενσυναίσθηση, συνέσθηση, συνέσθηση. Αυτού που συνειδητοποιούν τι πράττουν, γιατί το πράττουν, αυτού που μπορούν να μπουν στα παπούτσια των άλλων ανθρώπων και να καταλάβουν τι πόνο δυνητικά μπορεί να έχουν προκαλέσει σε έναν άλλο άνθρωπο, και να γνιάζονται για το πώ νιώθει αυτό ο άνθρωπο, να μην γνιάζονται μόνο για το πώ νιώθουν αυτοί ή αν αυτοί νιώθουν ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι. Είναι το βασικότερο συνέστημα που έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιλέξει το δρόμο τη κακία, τη εγκεντρικότητα, του εγκεντρισμού της τοξικότητας, της... ένα δρόμο, ρε παιδί μου, τι να πω, μη πνευματικό, ματεριαλιστικό, ένα δρόμο αρχισιστικό ήχος, ίσως δεν τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτούς να, έχουν, να τα έχουν καλά με τη συνείδησή τους, γιατί την έχουν σοπασμένη τη συνείδησή τους, την έχουν στο μιούτ. Την έχουν σιγά, στη σίγαση τη συνείδησή τους. Δεν, δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Του ενδιαφέρει να νιώθουν ευχαριστημένοι, ότι πέτυχαν αυτό που ήθελαν, ικανοποιημένοι, χορτάτη από χρήματα, χορτάτη από φαγητό, χορτάτη από σεξ, χορτάτη από επιτυχίε, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, μιλούσα με έναν άνθρωπο πρόσφατα, ο οποίο είχε την εξή άποψη για την ανθρώπινη κακία και με προβλημάτισε λίγο. Με ένα φίλο μου που μιλούσαμε, μου λέει, σκέφτηκε ποτέ ότι η μεγαλύτερη αναστολή των ανθρώπων για να μην κάνουν εγκληματικές πράξεις, φρικτά εγκλήματα, μπορεί να είναι ο φόβος και όχι η ενσυναίσθηση. Και με προβλημάτισε. Και ήταν πολύ θετικό το ότι με προβλημάτισε, γιατί παίρνοντας ιδέες και απόψεις από πολλούς ανθρώπους, μπορείς να βάλεις το μυαλό σου να δουλέψει και να, να κάνει εκείνους τους απαραίτητους συνειρμούς και να συνδυάσει τις γνώσεις που ήδη έχεις, μιλάω για την περίπτωση τη δικιά μου ψυχολόγου. Μπορώ να συνδυάσω τι γνώσει που έχω, τι εμπειρίε που έχω, που είναι πάρα πολλέ και, δε, και κυρίω είναι επαγγελματικέ εμπειρίε και όχι τόσο προσωπικέ, μαζί με του προβληματισμού άλλων ανθρώπων. Γι' αυτό είναι πολύτιμα για μένα και τα σχόλια σα κάνω κάτω από τα βίντεο, γι' αυτό τα διαβάζω, γι' αυτό τα κοιτάζω, γι' αυτό σχολιάζω αν χρειαστεί. Γιατί μπορούμε όλοι μαζί να προάγουμε την ψυχολογική σκέψη και την ψυχοεκπαίδευση περισσότερο και να βοηθάμε ένα τον άλλον να διευρύνουμε του ορίζοντες. Με να σκεφτώ αυτή η παρατήρηση. Μήπω είναι ο φόβο, ο φόβο τη τιμωρία, ο φόβο τη φυλάκιση, ο φόβο τη ντροπή, αυτό που αποτρέπει πολλού ανθρώπου από το να κάνουν πράξει ενστικτόδη, όπω είναι ο φόνο, όπω είναι η σωματική επίθεση, η βαριά σωματική βλάβη, όπω είναι η κλοπή. Και λοιπά και λοιπά. Ναι, ναι. Για κάποια μερίδα των ανθρώπων γύρω μας που θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι μεγάλη αυτή η μερίδα, έτσι θέλω να πιστεύω, πραγματικά, θέλω να πιστεύω ότι το μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων στην κοινωνία μας έχουν έστω και λίγη συνέστηση και ενσυναίσθηση. Υπάρχει μια μικρή μερίδα ανθρώπων όμως που λειτουργούν εντελώς αφιλτράριστα, ε, λειτουργούν ε, χωρίς καμία ε, παιδεία, ανθρωπισμό και πολιτισμό πάνω τους και λειτουργούν όπως τα άγρια θηρία. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι όμως. Και μιλώντας γι' αυτό, για τα άγρια θηρία και πώς μπορεί κάποιος όταν ε, ε, δεν έχει καλή λειτουργία των πρόστιμο με το οποίο λοβώνει, καθόλου λειτουργία τον πρόστιμο με το οποίο λοβώνει, γιατί οι με το οποίο λοβεί, τα τελευταία σημεία στον εγκέφαλο, τα οποία συνεχίζουν να εξελίσσονται και να αναπτύσσονται μέχρι τα 22, 24, 26 χρόνια, εξαρτάται από τον άνθρωπο. Και Είναι εδώ που εδράζονται όλε οι ανώτερε λειτουργίε τη σκέψη, τη ε, κρίση, τη ενσυναίσθηση προφανώ. Δηλαδή, οι λειτουργίε εκείνε οι οποίε δεν είναι μόνο συνέστημα, αλλά έχουν μέσα και λογική. Ε, Στου ανοϊκού ασθενεί. Γενικά στους ασθενείς οι οποίοι έχουν κάποια ασθένεια όπως το Alzheimer's, κάποια εκφυλιστική νευρολογική πάθηση του εγκεφάλου, τα πρώτα σημεία που αρχίζουν και ε, 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 αραιώνουν, αραιώνουν οι, 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 οι νευρώνες, τα φύλλα, ξέρω εγώ, του... Ε, Ξέρετε ότι ο εγκέφαλο παρομοιάζεται με ένα δέντρο και όσο περισσότερα νευρικά κύτταρα έχει και, και τόσος πολλούς νευρώνες έχει τόσο πιο... Πυκνό είναι το φύλλωμα και ένα ανοϊκό ασθενή, ένα ασθενής με μια εκφυλιστική εγκεφαλική νόσο, χάνει από τα φύλλα, χάνει από του δεδρώνε. Το πρώτο σημείο το οποίο πλήττεται είναι το σημείο των μπρόστιων με το οποίο λουβώνει. Οπότε, ένα άνθρωπο που είναι ανοικός δεν βγάζει τον πραγματικό του εαυτό στην επιφάνεια, βγάζει τον κτηνόδι εαυτό στην επιφάνεια, τον εαυτό με τον οποίο έχει γεννηθεί. Δηλαδή, βγάζει. Βγάζει αυτό το ζώο που έχουμε μέσα μα. Αυτό που αν μιλούσαμε με όρου ψυχανάλυση θα το ονομάζαμε όχι απλώ υποσυνείδητο. Ασυνείδητο ή θα το ονομάζαμε it, το ζώο μέσα μα. Γι' αυτό οι ασθενεί με άνοια, ειδικά στη φάση που δεν θυμούνται τίποτα και δεν υπάρχει καλή εγκεφαλική λειτουργικότητα, μπορεί να πουν ψέματα ή να δείξουν κακία, χωρί απαραίτητα να σημαίνει πω αυτό είναι ο πραγματικό του εαυτό, γιατί ο πραγματικό μα εαυτό δεν είναι τα γονίδια μα, ο πραγματικό μα εαυτό δεν είναι το ασυνείδητό μα, ο πραγματικό μα εαυτό δεν είναι τα ζώδη μα ενστιχτό, ο πραγματικό μα εαυτό είναι αυτό που αποφασίζουμε εμεί να είναι μέσα από την πνευματική καλλιέργεια, μέσα από την αυτογνωσία, μέσα από την καθημερινή προσπάθεια να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Αυτό είναι ο πραγματικό μα εαυτό. Δεν είναι ο πραγματικό μα εαυτό αυτό που θα γινόμασταν να μα άφηνα στη ζούγκλα να μεγαλώσουμε τα άγρια Δεν είναι αυτό. Λοιπόν, στο ερώτημα τη φίλη πίσω, πώ μπορούμε να παραμείνουμε υγιείς ψυχικά και ισορροπημένοι ψυχικά και να μην αντιγράψουμε τους ανθρώπου που έχουν κακία όταν ζούμε σε έναν κόσμο που περιβαλλόμαστε από κακία. Καταρχά, θα σε συμβουλέψω να αποφεύγεις όσο μπορείς να έχεις κακά ε, δηλαδή, για παράδειγμα, δεν είναι ανάγκη να κοιτάζεις όλες τις ειδήσει ή να κοιτάζεις όλη την ώρα ειδήσει. Ε, όταν συμβεί ένα περιστατικό το οποίο είναι συγκλονιστικό και φανερώνει το μέγεθος της κακίας στο οποίο μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος ως το πρόσφατο περιστατικό που έγινε με το βιτριόλι, που όλου μα έχει συγκλονίσει και παραδέχομαι ότι και εγώ ένα βράδυ τουλάχιστον έβλεπα, είδα πολλέ συνεντεύξει, πολλές, πολλά αποσπάσματα από ειδησιογραφικά ρεπορτάζ, γιατί είχα φοβηθεί και ήθελα να μάθω. Και όσο μάθαινα, τόσο παραπάνω αναστατωνόμουν. Και τόσο παραπάνω καταλάβανε και όλο ότι δεν μάθαινα και κάτι, γιατί είναι κοινό τόπο ότι πολλά από αυτά που λέγονται ως δημοσιογραφικές πληροφορίες και αυτά μπορεί να ανατραπούν στην πορεία. Όπως και να έχει, Απόφευγε να ακούς αρνητικέ ειδήσει. Όσο μπορεί. Να έχει ενημέρωση. Εγώ αυτό που κάνω είναι έχω εγγραφεί σε κάποια ειδησογραφικά sites τα οποία είναι όσο το δυνατό πιο έγκυρα, κυρίω του εξωτερικού. Και παίρνω κάποιε ειδοποιήσει σε email που έρχονται τα θέματα τη ημέρα και επιλέγω να διαβάζω εκείνε τι ειδήσει τι οποίε θεωρώ ότι είναι σημαντικό να διαβάσω, όπω κάποια εξέλιξη στον χώρο τη πολιτική που μα αφορά, και της, της γενικότερης ε, γεωπολιτικής κατάστασης, μία είδηση που να είναι θετική, μία είδηση που να έχει σχέση με τα επιτεύγματα της επιστήμης, μία είδηση η οποία να έχει να κάνει με ανθρωπιστικά θέματα. Ε, και αν υπάρχουν τέτοιου είδους είδησει για εγκλήματα, για απεχθείς πράξεις, αποφεύγω να τις κοιτάζω, ε, τις ειδήσει. Ε, δεν είναι καλή ιδέα να αποφεύγουμε να έχουμε μια αντικειμενική γνώση του τι συμβαίνει στον κόσμο. Για παράδειγμα, ότι μένονται διάφοροι πόλεμοι σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Είναι καλά να είμαστε γνώστε, αλλά καλύτερα να είμαστε γνώστε αυτών διαβάζοντα άρθρα έγκυρων αρθρογράφων. Υπάρχουν και λίγοι Έλληνε έγκυροι αρθρογράφοι, υπάρχουν και κάποιοι ξένοι ε, έγκυροι αρθρογράφοι. Διαβάζοντα έγκυρη αρθρογραφία η οποία να περιορίζεται στην ουσία του θέματος και όχι στο να δείχνει φωτογραφίες ή να περιγράφει τη βία ή να την, να την, την κακία ή να την, να την κάνει depict που λένε στα αγγλικά, την απεικονίζει με ένταση γιατί όλες αυτές οι απεικονίσεις μπαίνουν μέσα στο μυαλό μας. Με τον, ίδιο τρόπο, με τον ίδιο τρόπο, εγώ ένα άλλο πράγμα το οποίο κάνω είναι ότι αποφεύγω συνειδητά να παρακολουθώ σκηνές βίας. Έστω και αν βλέπω ένα φιλμ, ή μια σειρά στην οποία μπορεί να υπάρχει μια σκηνή βίας, αλλάζω, αλλάζω το... γυρνάω τα μάτια μου και δεν βλέπω. Δεν θέλω να βλέπω. Δεν είναι ανάγκη να δω, για παράδειγμα, πώς σκότωσε ο ένας άνθρωπος τον άλλον άνθρωπο. Δεν είναι ανάγκη να το δω. Αν, για παράδειγμα, σα έχω πει και άλλε φορέ ότι μου αρέσει να παρακολουθώ ντοκιμαντέρ real crime, ε, ντοκιμαντέρ που ε, διερευνούν αληθινά εγκλήματα. Την ώρα που δείχνουν αναπαράσταση του εντύματο, δεν θέλω να το βλέπω. Μπορώ να το δω, θα πάθω τίποτα εκείνη την ώρα αν το δω, δεν θα πάθω κρίση πανίκο ή οτιδήποτε, αλλά αποφεύγω να βάζω στο μυαλό μου, να αποθηκεύω στο σκληρό μου δίσκο εικόνες βίας. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζω τους κινδύνους και δεν προσπαθώ να προστατεύσω και τον εαυτό μου και τους ανθρώπους που αγαπώ από τους πιθανούς κινδύνους που υπάρχουν στη σημερινή ζωή, που υπάρχουν πάρα πολλοί. Όμως αν αποφεύγουμε να γεμίζουμε το μυαλό μας με εικόνες βίας και κακίας, τότε προστατεύουμε τον εαυτό μας από μια έξτρα επιβάρυνση. Γιατί το ζητούμενο, όπως το ρώτησε και φίλοι, είναι πώς να διατηρήσουμε την ψυχική μας υγεία και ισορροπία μέσα σε αυτόν τον παράλογο και τρελό κόσμο. Το άλλο τρελό, παράλογο, τρελό και μ, κακό κόσμο ίσως. Εντός εντό αγωγικών όλα αυτά τα επίθετα, γιατί δεν μου αρέσουν οι γενικεύσει. Λοιπόν, το άλλο πράγμα που μπορεί να κάνει είναι από το περιβάλλον σου, όπου μπορεί να απομακρυνθεί από, από ανθρώπου που έχουν κακία, δηλαδή τοξικότητα, κάνει του. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο να το κάνει στην εργασία σου, γιατί η εργασία σου είναι να μπαίνει στο σπίτι του κάθε ενό εξυπηρετούμενου από τη δουλειά σα, και να περνάς κάποιες ώρες εκεί που αναγκαστικά μπαίνεις μέσα στον κόσμο του και τον φυσικό αλλά και τον ψυχικό του κόσμο. Ειδικά άμα είναι ένας ασθενής ή ένας ηλικιωμένο, ο οποίος είναι μεγάλος σε ηλικία και μένει μόνος και αντιλαμβάνομαι ότι είσαι και δοτικός άνθρωπος, ότι είσαι και ενσυναισθητικός άνθρωπος, ότι δείχνεις αγάπη, ότι δίνεις περισσότερο από αυτά που είσαι υποχρεωμένη να δώσεις. Φαντάζομαι ότι αυτά που είσαι υποχρεωμένη να δώσεις με βάση το συμβόλαιό σου είναι η ενας ηλικιωμενο ο οποιος ειναι μεγάλο σε ηλικια και μενει μονος και αντιλαμβανομαι οτι εισαι και δοτικος ανθρωπος οτι εισαι και ενσυναισθητικος ανθρωπος οτι δειχνεις αγαπη οτι δινεις περισσοτερο απο αυτα που εισαι υποχρεωμενη να δωσεις φανταζομαι οτι αυτα που εισαι υποχρεωμενη να δωσεις με βαση το συμβολαιο σου ειναι η σωματική, αλλά πηγαίνεις ένα βήμα παρακάτω και δίνεις και ανθρωπιά και δίνεις και αγάπη και ψυχή. Όταν δίνουμε δεν χάνουμε, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος εάν δίνουμε και περιμένουμε να λάβουμε από ανθρώπους που δεν μπορούν να μας δώσουν, να απογοητευόμαστε. Δηλαδή πρέπει να στο μυαλό σου το ου καν λάβεις παρά το μη έχοντος. Να αντιλαμβάνεσαι ότι αν εγώ πάω και δείξω αγάπη σε ένα νοικό ασθενή, αυτός ο νοικός ασθενής με τίποτα δεν θα μπορέσει να μου δώσει την αγάπη πίσω. Και με αυτόν τον τρόπο δεν θα απογοητεύεσαι αν δεν έχεις ψηλέ προσδοκίε. Θα σου πω μια ιστορία. Είχα εργαστεί για τρία χρόνια στην ειδική εκπαίδευση. Διόριζαν του ψυχολόγου παλιότερα, νομίζω πλέον πρέπει να έχουν σταματήσει να του διορίζουν. Διόριζαν του ψυχολόγου στη θέση του ειδικού δασκάλου, γιατί δεν υπήρχαν αρκετοί ειδικοί δάσκαλοι. Ευτυχώ σήμερα υπάρχουν αρκετοί ειδικοί δάσκαλοι, γιατί οι ειδικοί δάσκαλοι είναι πιο κατάλληλοι από του ψυχολόγου για να κάνουν αυτή την εργασία. Μία χρονιά ήμουνα διορισμένη σε ένα σχολείο, σε ένα δημοτικό σχολείο, στο οποίο υπήρχε ειδική ομάδα. Και ειδική μονάδα. Η ειδική μονάδα είναι η, η τάξη τη ειδική εκπαίδευση. Και ήμουνα υπεύθυνη ε, ειδική δασκάλα εντό εγγονή στην ειδική μονάδα, που είχαμε παιδιά που είχαν διάφορε διαγνώσει. Ένα παιδί ήταν. Ε, 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 είχε τη διάγνωση του αυτισμού χαμηλή λειτουργικότητα. Δεν μιλούσε, δεν, δεν εξέφραζε οικειότητα, δεν, δεν έδειχνε αγάπη και δεν σε ποτέ στα μάτια. Ε, όταν, όταν διορίστηκα εκεί πέρα ή ήμουν μια σχολική χρονιά, αποφάσισα να μάθω για τον αυτισμό περισσότερα πράγματα. Μίλησα με μια φίλη μου η οποία έχει εξειδίκευση στον αυτισμό, μου εξήγησε κάποια πράγματα και αποφάσισα ότι εγώ θα δείχνω αγάπη σε αυτό το παιδί, αλλά δεν θα περιμένω τίποτα πίσω σε ανταπόδοση. Δεν θα περιμένω ότι άμα του χαμογελάσω θα μου χαμογελάει, δεν θα περιμένω ότι άμα τον αγκαλιάσω θα με αγκαλιάσει, δεν θα περιμένω ότι αν του δείξω ανθρωπιά και αγάπη θα μου δείξει πίσω κάτι αντίστοιχο. Όχι ότι δεν έδειχνε, δεν ήταν άνθρωπος το παιδί. Καταλάβατε τι εννοώ. Ε, με τον αυτισμό, ειδικά στη χαμηλή λειτουργικότητα, που όταν ένα παιδί βρίσκεται ψηλά στο φάσμα του αυτισμού, χαμηλά μάλλον δεν έχει χαμηλή λειτουργικότητα, είναι πολύ δύσκολο για αυτό το παιδί να έχει eye contact, οπτική επαφή και να έχει επικοινωνία. Και είπαμε το παιδί αυτό δεν μιλούσε κιόλα. Σε κάποια φάση στο μέσο της χρονιάς, ενώ καθόμουνα, ε, είχαμε έτσι τραπεζάκια στρογγυλά γύρω γύρω, γιατί τα είχαμε και κάποια παιδιά σε αμαξίδια κλπ. Τα μικρή μονάδα, 7-8 παιδιά νομίζω είχαμε σε κοινή μονάδα. Τέλο πάντων, ήταν μια φάση στην οποία δεν ασχολιόμουν με κάποιο παιδί. Κάτι διόρθωνα και κάτι έκανα. Έρχεται αυτό το αγόρι, ήταν 12 χρονών. Το 2004. Έρχεται και μου, κάνει μια σφιχτή αγκαλιά και μου σκάει ένα ζεστό φιλί στο μάγουλο και ξέφυγε μετά, ξαφανίστηκε. Και έμεινα εκεί πέρα και λέω, «Ω, Ήταν έτσι εντελώ απρόσμενο, απροσδόκητο, δεν επαναλήφθηκε. Ήταν σαν μια φάση όπως είναι η ανοικιά στις που έχουν μια έλαμψη και εκεί λέω κοίτα τίποτα δεν πάει χαμένο, ε, έχει τη δυσλειτουργικότητα το παιδί λόγω της διαγνώσεως του, λόγω της αναπτυξιακής διαταραχής του, όμως η ψυχούλα του αποθήκευε την αγάπη. Και το θυμάμαι έτσι πάρα πολύ, με πολύ έτσι συγκίνηση και εκείνο το ένα το λίγο που μου έδωσε ήταν, ήταν ούτε καν ένα λεπτό. Ήρθε έτσι, ήταν έτσι και μεγαλό όμω, ήρθε έτσι απότομα, με, με έσφιξε, μου έδωσε ένα φιλί και έφυγε. Ήταν και υπερκινητικός πέρα από την... <σκυσκύνω> και σου λέω, αν έχεις μόνο αυτό, δηλαδή εγώ δεν περίμενε με τίποτα εκείνο το αγόρι να μου δείξει συμπάθεια ή να συνδεθεί μαζί μου. Εκείνο όμως που έδειξε, για μένα ήταν πάρα πολύ αρκετό γιατί μου έδωσε το μήνυμα ότι δίνει χωρί να περιμένει, αλλά και άνοιξε Άρα και εσύ με του ασθενεί σου αυτό να φροντίσει. Δηλαδή να μην περιμένει πράγματα που δεν μπορούν να σου δώσουν και να δίνει χωρί να περιμένει. Τώρα, ε, στην περίπτωση που έχει έναν ασθενή, όπω στην περίπτωση γιαγιά που λε, που σε μια φάση που δεν έχει καλή επικοινωνία. Ε, δεν επικοινωνεί με την πραγματικότητα, με την ρεαλιστική πραγματικότητα. Σε κατηγορήσει για κάτι που δεν έκανε, μην το πάρει προσωπικά, κόρη μου. Σε παρακαλώ πολύ. Γιατί το πήρε προσωπικά. Μην το πάρει προσωπικά. Δεν το κάνει για να σε στενοχωρήσει. Δεν το κάνει για να σε πληγώσει. Το κάνει γιατί αυτή είναι η συνθήκη του εγκεφάλου τη εκείνη τη στιγμή. Είσαι ευαίσθητη. Είναι καλό να είσαι ευαίσθητο. Είναι ένα σημαντικό αγαθό να είσαι ευαίσθητο. Χρειάζεσαι όμω να ενδυναμωθεί ούτω ώστε να μπορεί να αντέξει και τα προβλεπόμενα κακά της ζωής και είναι προβλεπόμενο αρνητικό στη ζωή σου ότι κάποιοι από τους ασθενείς σου δεν θα σου συμπεριφερθούν πίσω, δεν θα γίνουν καθρέφτες στη δική σου συμπεριφορά. Και αν νιώθεις ότι έχεις φτάσει στο ωριά σου και αυτό που γράφεις ότι έκλεγε όλη η μέρα, ίσως... Να σημαίνει και κάτι, μπορεί να έχει κουραστεί πάρα πολύ. Μήπω έχει και καμιά μικρούλα υπεθάλπουσα κατάθλιψη. Ψάξε το να πα να δει κάποιον ψυχολόγο, να κάνει κάποιε συναντήσει. Έχουμε βίντεο στο κανάλι που είναι Δωρεάν παρο, παροχέ συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία σε Κύπρο και Ελλάδα. Ψάξε να δει: Υπάρχουν εκεί μέσα οι πληροφορίε. Όλε, ψάξε να δει τι υπάρχει στην περιοχή σου. Πού μπορεί να πα και κάνει κάποια συναντισμένα ψυχολόγια. Γιατί χρειάζεσαι ψυχολογική στήριξη, γιατί κινδυνεύει από εργασιακό burnout. Κινδυνεύει να καεί εντό εισαγωγικών εργασιακά γιατί τέτοιε δουλειέ όπω τη δουλειά του φροντιστή, τη δουλειά του νοσηλευτή, τη δουλειά του ιατρού, τη δουλειά του ψυχολόγου, του ψυχοθεραπευτή, τέτοιε δουλειέ. Η του, του, του λογοθεραπευτού κλπ. Τέτοιε δουλειέ έχουν μεγάλο κίνδυνο για εργασιακό burnout. Και θυμάμαι, είχαμε κάνει μία συνάντηση, ένα σεμινάριο είχα διδάξει, πρέπει να έχει πέντε χρόνια, δεν θυμάμαι πόσο καιρό έχει, στο Σύνδεσμο Λογοθεραπευτών Κύπρου. Και είχαμε κάνει αυτό το θέμα, ε, εργασιακό burnout, τρόποι αποφυγή του και τρόποι, τρόποι πρόληψη και τρόποι αντιμετώπιση. Και θυμάμαι ότι όλε οι κυρίε που ήταν εκεί. Και και. όλοι οι άνθρωποι που ήταν εκεί στο σεμινάριο, όλοι ανέφεραν α, ότι βίωσαν κατά διαστήματα, αν όχι πλήρες εργασιακό κάψιμο, συμπτώματα του εργασιακού burnout. Άρα χρειάζεται να προστατεύουμε τον εαυτό μας, να κοιμάσαι καλά, να τρως καλά, να παίρνεις τις άδειες που δικαιούσε να πάρεις, να μην κάνεις υπερβολικές κινήσεις, δηλαδή να μην πεις, παιδί μου, θα πάω συνεχόμενη χωρίς off, χωρί ρεπό για τόσε μέρε, να παίρνει τα ρεπό σου, να παίρνει τον χρόνο σου. Και στο φιλικό σου και οικογενειακό σου περιβάλλον, όσου τοξικού έχει, απομάκρυνέ του. Απομάκρυνέ του. Γιατί χρειάζεται και να προστατεύσουμε τον εαυτό μα με το να απομακρύνουμε αυτού που μπορούμε να απομακρύνουμε. Και να οχυρώσουμε τον εαυτό μας αυξάνοντας την αυτοεκτίμηση μας και την ψυχική μας ανθεκτικότητα, τη λεγόμενη resilience, Έχουμε βίντεο που είναι σχετικά με την ψυχική ανθεκτικότητα και πώ μπορούμε να αποκτήσουμε ψυχική ανθεκτικότητα. Και ο καλύτερο τρόπο για να αποκτήσει ψυχική ανθεκτικότητα είναι να κάνει έστω και για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, δεν μπορεί περισσότερο, ψυχοθεραπεία. Σου στέλνω την αγάπη μου. Μην ανησυχεί. Από τη στιγμή που έχει αυτού του προβληματισμού, δεν πρόκειται εσύ να γίνει κακό άνθρωπο κόρη. Μην ανησυχεί. Οι άνθρωποι που επιλέγουν την κακία δεν έχουν τέτοιου προβληματισμού, δεν έχουν τέτοιου ενδιασμού, δεν σκέφτονται πώ νιώθουν οι άλλοι, δεν ανησυχούμε πω γίνουν κακοί ανησυχούν πω Αντιθέτω, ευχαριστούνται, όπω είπα στην αρχή, με το να παίρνουν και να παίρνουν και να παίρνουν και να έχουν και να έχουν και να έχουν. Δεν του ενδιαφέρει να δώσουν και δεν του ενδιαφέρει η ουσία των πραγμάτων. Σου στέλνω την αγάπη μου και είμαι σίγουρη ότι από εδώ στο κανάλι θα βρεθούν πολλοί που θα σου στείλουν την αγάπη του, αδέ και ένα βίντεο που είχαμε κάνει για έναν κύριο που εργάζεται, που εργαζόταν ή εργάζεται ή εργαζόταν στην ε, ΕΚΑΒ νομίζω που στείλαν την υπηρεσία εκείνη άμεσης βοήθειας που μιλήσαμε και εκεί για το εργασιακό burnout Είστε την αγάπη μου, καλό βράδυ και μπράβο σου που δουλεύεις από τόσο μικρή αν το αντέχεις οικονομικά πάρε ένα διάλειμμα πάρε ξέρω εγώ ένα sabbat, sabbatical που λένε στα αγγλικά το το καλή είναι η άδεια που παίρνουν οι επιστημονικοί για να σε γράψουν μια εργασία ή ένα πόνιμα κλπ. Αν μπορεί, αν έχει την ικανότητα οικονομικά να μείνει τέλο πάντων τρει-τέσσερι εβδομάδε χωρί να πληρωθεί, πάρε μια άδεια άνευ, αν εφαπολαβώνει. Αν έχει άδεια με απολαβέ, ακόμα καλύτερα. Δώσε στον εαυτό σου λίγο χρόνο να ξεκουραστεί. Κοίταξε λίγο και σένα. Φιλιά, σ' αγαπώ. Καλό βράδυ.